Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Φτιάξτε καφέ και ελάτε να συζητήσουμε κάτι το οποίο προέκυψε μέσα από τα σχόλια τα χθεσινά. Γράφει μια φίλη. Εκεί που μιλούσαμε κάτω από το live, που λέγαμε τι με δίδαξε το 2020. Λέει, δεν θα πω τι με δίδαξε το 2020. Θα πω ότι με έβαλε στη σκέψη να αμφισβητήσω τη ρίση ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου πάνω σε αυτή τη ρίση, αγαπημένη Θέκλα. Της απαντάει μια άλλη φίλη, δεν της αγαπά, επειδή με αγάπη της απάντησε. Μα γιατί καλό μου κορίτσι να αμφισβητήσεις κάτι τόσο αληθινό? Και απαντάει η αρχική σχολιάστρια. Έχασα δύο πολύ σημαντικούς στη ζωή μου νέους ανθρώπους και αναρωτιέμαι πώς αυτό μπορεί να βγει σε καλό. Σκέψεις κάνω. Το μυαλό μου ένα κουβάρι. Και το επόμενο ραντεβού με την ψυχολόγο μου αργεί λίγο. Της απαντάει η άλλη φίλη, σίγουρα η Θέκλα θα σε καλύψει ενδεχομένως περισσότερο από τον καθένα μας, αλλά αυτό που έχω να σου πω καταρχήν είναι ότι λυπάμαι πολύ για τις απώλειες και κατά δεύτερο μην το αφήνεις να σε λυγίσει. Για κάποια πράγματα δρουν ανώτερες δυνάμεις και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μου, εμένα προσωπικά, για αυτή τη ρίση που λέει ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Καταρχάς θα πω ότι είναι μια κοινή ρίση, μια κοινοτοπία, η οποία πάρα πολλές φορές λέγεται όταν δεν ξέρουμε τι να πούμε. Μας περιγράφει ο άλλος κάτι πολύ δύσκολο που του συμβαίνει και του λέμε εντάξει αφού δεν πέθανες, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ με αυτή τη ρίση. Εμείς οι ίδιοι, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις εκάστοτε συνθήκες της ζωής μας, μπορούμε να την αποδείξουμε αληθινή αυτή τη ρίση ή να την αποδείξουμε λανθασμένη. It depends, εξαρτάται. Εξαρτάται από όλες τις συνθήκες. Τι είναι αυτό ακριβώς που έχει συμβεί, σε ποια φάση ζωής μας έχει βρει αυτό που έχει συμβεί, πώς είμαστε εμείς ψυχικά εκείνη την περίοδο, αν έχουμε ψυχική ανθεκτικότητα, αν είμαστε ανοιχτοί στην ευαλωτότητα ή όχι, το ψυχικό και συναισθηματικό μας υπόβαθρο, το πνευματικό μας υπόβαθρο και η προσπάθεια που θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ανθρώπινο, ανθρώπινο να λυγίζουμε υπό το βάρος των περιστάσεων, ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να είμαστε ευάλωτοι. Και όντες ευάλωτοι, όταν είμαστε ευάλωτοι, επιτρέπουμε και στη ψυχική μας ανθεκτικότητα να βγει στην επιφάνεια. Η λέξη ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία είναι η μετάφραση της αγγλικής λέξης resilience, σημαίνει την ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών, να αναγεννιέται από τις τάχτες του άλλους φήνικας και να καταφέρνει να δημιουργεί το μέλλον μέσα από ένα καμένο παρόν. Όχι παρελθόν, παρόν. Δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι ψυχική ανθεκτικότητα υψηλή, ούτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε εκπαιδευμένοι για να αντέξουμε και να ανταπεξέλθουμε δυσκολίες. Πριν κάνα μήνα περίπου, όταν είχαν συμβεί τα γεγονότα στη δικιά μας οικογένεια με τις απώλειες, μιλούσα με τον πατέρα μου και μου έλεγε για το γιο μου, ο οποίος αυτή την περίοδο ζει στην Πάφο και είναι κοντά στους γονείς μου. Μου λέει ο Λάζαρος στα 23 του ήρθε αντιμέτωπος δύο φορές με το θάνατο. Γιατί μου είπε ο Λάζαρος, μαμά, είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο να φύγουν από τη ζωή άνθρωποι που έχεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Και μιλούσα με τον πατέρα μου και του έλεγα ότι έχω την έγνοια του Λάζαρου, όπως έχω και την έγνοια όλων των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Και εννοείται ότι περισσότερη έγνοια έχω για τους ανθρώπους που ήταν τα παιδιά αυτών που έφυγαν παρά για το δικό μου το παιδί που απλώς το παρακολουθούσε, όντας μακρινός συγγενής, αλλά όχι τόσο στενός. Όμως, λέω στον μπαμπά μου, ξέρεις, εγώ είχα έρθει αντιμέτωπη με το θάνατο στα 7 μου, όταν πέθανε ο παππούς μου ο Θεοδόσης, ο πατέρας της μητέρας μου. Είχα έρθει στα 10 μου, όταν πέθανε ο παππούς μου ο Σοφοκλής, ο πατέρας του πατέρα μου. Και είχα έρθει επίσης μερικούς μήνες αργότερα στα 10 μου ξανά αντιμέτωπη με το θάνατο, όταν πέθανε η μακαρίτισσα κυρία Όλγα Ξεναρίδου, η οποία ήταν μια γυναίκα που ήταν σαν πνευματική μητέρα των γονιών μου και ήταν σαν πνευματική μου γιαγιά. Και του λέω, ήρθα πολύ πιο νωρίς από ότι έχει έρθει ο Λάζαρος αντιμέτωπη με το θάνατο. Ο Λάζαρος είναι 23 τώρα και πρώτη φορά του συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Λάζαρος έχει έρθει σε επαφή με το θάνατο
το 2006, όταν ήταν 9 ετών, όταν σκοτώθηκε η εξαδέλφη μου η Ραφαέλα σε αυτοκινητικό δυστύχημα, η οποία ήταν 13 τότε. Όμως, δεν ήταν το ίδιο με την έννοια του ότι ήταν μικρός, πήγαμε απλώς στην κηδεία, στενοχωρέθηκε, δεν το είχε ζήσει τόσο κοντά όσο έχει ζήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους που έφυγαν τώρα, που τους είδε και όλα και στα τελευταία τους και τους είδε να ταλαιπωρούνται και... Έχει έρθει και τότε αντιμέτωπος, ναι, όντως, και τότε έχει έρθει αντιμέτωπος, αλλά τώρα νομίζω ήταν πιο ισχυρό. Ή ίσως έχει ξεχάσει το παλιό, δεν ξέρω. Η επαφή μας με το θάνατο, γιατί μιλάς για απώλεια νέων ανθρώπων από τη ζωή σου, φίλη, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, είναι ένα βασανιστήριο, είναι ένα πυρωτήριο ψυχών, θα έλεγα. It's the ultimate existential crisis. Είναι η πιο μεγάλη επαξιακή κρίση που μπορεί να σου συμβεί. Και είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο. Και είναι και παράδοξο να σου λένε ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Πώς να με κάνει πιο δυνατό όταν έχω βιώσει να φεύγει από τη ζωή αγαπημένος μου άνθρωπος σε μια ηλικία που δεν ήταν αναμενόμενο να φύγει, χωρίς να είμαι προετοιμασμένος, να το βλέπω να πονάει ή να πεθαίνει ξαφνικά και γενικά όλα αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για τα οποία υπάρχει ένα ολόκληρο playlist που έχει τον τίτλο για το πένθος, που μπορείς να βρεις εκεί πέρα και βίντεο που να σου εξηγήσουν τα διάφορα στάδια του πένθους κλπ. Είμαι εναντίον των παρηγορητικών λόγων. Η φίλη όμως που σου απάντησε και σου έγραψε γιατί κορίτσι μου γλυκό να μην πιστεύεις κάτι τόσο αληθινό, στην πορεία επανόρθωσε και σου είπε λυπάμαι πάρα πολύ για την απώλειά σου. Αντί να λέμε παρηγορητικά λόγια στους άλλους, μπορούμε να λέμε ενσυναισθητικά λόγια. Να προσπαθούμε να καταλάβουμε το συναίσθημά τους. Να καταλάβουμε ότι νιώθει λύπη αυτός ο άνθρωπος τώρα. Νιώθει πένθος αυτός ο άνθρωπος τώρα. Νιώθει απόγνωση αυτός ο άνθρωπος τώρα. Νιώθει απελπισία αυτός ο άνθρωπος τώρα. Δεν έχει νόημα να πάω να του λέω κάνε θετικές σκέψεις. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και ο Θεός κλείνει πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες και διάφορα άλλα τέτοια ενισχυτικά λόγια. Τα οποία στην ουσία κάνουν τον άνθρωπο που πονάει, κάνουν τον άνθρωπο που πενθεί, κάνουν τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στην πιο δύσκολη του φάση να νιώθει και άχρηστος. Και να λέει, μα πώς εγώ δεν είμαι τόσο δυνατός ψυχικά, ώστε ό,τι με σκοτώνει να με κάνει πιο δυνατό. Πώς εγώ δεν τα καταφέρω να χαμογελάω μέσα στις καταιγίδες. Μάθε ότι κανείς δεν χαμογελάει μέσα στις καταιγίδες. Κανένας όμως. Μπορεί να χαμογελάει βιασμένα, βεβαιασμένα, μπορεί να υποκρίνεται πως χαμογελάει, αλλά μέσα στις καταιγίδες, μέσα στις δυσκολίες, κλαίμε οι άνθρωποι. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Να κλαίμε. Να στενοχωριόμαστε. Να βιώνουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Να τα αφήνουμε να διαπεράσουν το κορμί μας. Να ξεσπάσουμε σε λυγμούς. Ευλογημένοι όσοι μπορούν να ξεσπάσουν σε λυγμούς. Τι δυστυχώς κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να κλαίμε εύκολα. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ να κλάψω εύκολα. Για λόγους υγείας, όχι για οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν τα καταφέρω να κλάψω νιώθω υπέροχα. Γιατί το κλάμα μας βοηθάει να αποτοξινωθούμε από τους νευροδιαβιβαστές που μεταφέρουν το άγχος, τη θλίψη, το φόβο, την ανησυχία, το πένθος κτλ. Σε μια νευροψυχολογική μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια, είχαν βρει νευροεπιστήμονες ότι μέσα στα δάκρυα του πόνου, γιατί υπάρχουν διάφορα δάκρυα πόνου, δάκρυα γέλιου, δάκρυα χαράς. Μέσα στα δάκρυα του πόνου υπάρχουν συμπυκνωμένες ποσότητες νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με το άγχος, τη θλίψη, τον πόνο κτλ. Όντως, με ένα φυσικό τρόπο ξεπλένει τον πόνο το κλάμα. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει την οδύνη. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει τον πόνο. Δεν είναι φοβιστικά τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν είναι συναισθήματα τα οποία θα μας καταστρέψουν. Είναι συναισθήματα που αν τα βιώσουμε και αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τα βιώσει, στην πάροδο του χρόνου θα ελαττωθεί η δύναμή τους, θα ξεθοριάσουν και θα έχουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε ξανά με ένταση θετικά συναισθήματα. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Όταν ο άνθρωπος ζει, αναπνέει, υπάρχει, θα περνάει από άμποτη και από παλήρια. Θα έχει μέρες που θα είναι ευχάριστες οι στιγμές. Θα έχει μέρες που θα χαμογελάει και θα χαμογελάει αβίαστα. Θα χαμογελάει γιατί πώς τον πέτυχα αυτόν τον καφέ. Μερακλείδικος. Ή τι ωραίος αυτός ο ήλιος.
ή τι όμορφο αυτό το αντικείμενο, ή τι ωραία κίνηση ήταν αυτό το χαμόγελο που μου είχε δώσει ο συνάνθρωπός μου, ή αγκαλιά, ένα φιλί, ένα χάδι. Τι ωραία νέα, τελειώνει ο κορονοϊός για παράδειγμα. Χαρά, αλληλούια, ευδαιμονία. Έχει και όμως και μέρες που έχουμε τις μαύρες μας, που νιώθουμε στενοχωρημένοι, που νιώθουμε κουρασμένοι, που νιώθουμε επιβαρημένοι από τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί όποιος ζει καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα επί καθημερινής βάσεως. Όλοι. Φιλενάδα, είσαι νεαρή, εσύ που έγραψες το αρχικό σχόλιο, και σου προτρέπω να μην τα βάζεις με τον εαυτό σου που ακόμη δεν κατάφερες να δεις το φως στην άκρη του τούνελ. Άσε τον εαυτό σου να κλάψει, άσε τον εαυτό σου να πενθήσει, άσε τον εαυτό σου να εκφράσει ευαλωτότητα όπως πολύ ορθά έκανες γράφοντας αυτό το σχόλιο, και όταν το βιώσεις όλο αυτό και το εξαντλήσεις, τότε θα μπορείς να ξανασηκωθείς. Πρέπει να πας χαμηλά για να πάρεις με δύναμη το σάλτο να ανέβεις ψηλά. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Είναι σε κύκλους. Είναι η αρχή της ψυχολογικής και συναισθηματικής ομοιόστασης. Σε επόμενα σεμινάρια που θα κάνουμε μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για τη διαχείριση των συναισθημάτων, αυτό που έχουμε κάνει τώρα το διαδικτυακό που έγινε μέσα Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, ήταν για το θεωρητικό για την εισαγωγή στα συναισθήματα. Όταν θα μιλήσουμε και για συγκεκριμένα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα για το πένθος, στα σεμινάρια αυτά θα μάθουμε με πρακτικούς τρόπους πώς διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα. Και θα σας κάνω ένα spoiler, θα σας πω από την αρχή μια συμβουλή που θα είναι και μέσα στα σεμινάρια, ότι δεν πιέζουμε τον εαυτό μας να φύγει κατευθείαν από την αρνητική συνθήκη, να μην βιώσει το αρνητικό συναίσθημα. Έχουμε κάνει τις προηγούμενες μέρες ένα βίντεο για την ευαλωτότητα, τη δύναμη της ευαλωτότητας, και η δύναμη της ευαλωτότητας είναι πολύ σπουδαία αρχή, η οποία έχει εξαιρετική εφαρμογή και στο πένθος και στη διαχείρισή του. Ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2020 για πολλούς ανθρώπους. Ήταν. Και εξακολουθεί να είναι, γιατί εδώ είμαστε ακόμη. Δοκιμαζόμαστε. Συμβαίνουν δύσκολα πράγματα. Φεύγουν άνθρωποι. Έχουμε απώλειες. Κάποιοι έχασαν τις δουλειές τους. Κάποιοι έχασαν τους γάμους τους. Κάποιοι έχασαν τις σχέσεις τους. Κάποιοι έχασαν την ελευθερία τους. Με το να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για παράδειγμα, και να είναι σε αναγκαστική καραντίνα ένα χρόνο ολόκληρο. Κάποιοι έχασαν τις διακοπές τους. Κάποιοι έχασαν την ξεγνιασιά τους. Κάποιοι έχασαν ένα φοιτητικό χρόνο από τη ζωή τους. Κάποιοι έχασαν πάρα πολλά πράγματα. Κάποιοι έχουν βρεθεί στριμωγμένοι μέσα σε ένα σπίτι να κάνουν καραντίνα με ανθρώπους που δεν θα ήθελαν να κάνουν ούτε ένα πρωινό. Πόσοι, παιδιά μου, γράφετε ότι είστε καραντινιασμένοι σε σπίτια με τους γονείς σας, με τους οποίους δεν τα βρίσκετε και δεν είναι υγιείς οι σχέσεις σας. Πόσες γυναίκες βρίσκονται σε κακοποιητικούς γάμους, πόσοι άντρες βρίσκονται σε κακοποιητικούς γάμους και κακοποιητικές σχέσεις στην περίοδο της καραντίνας. Είναι δύσκολο. Είναι δοκιμασία. Είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό να στενοχωριόμαστε. Είναι εντάξει να μην είμαστε καλά. Είναι εντάξει να κλαίμε. Είναι εντάξει να πονάμε. Είναι εντάξει να μοιραζόμαστε τον πόνο μας, το φόβο μας και την ανησυχία μας με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, αυτούς που είναι αγαπητικοί, αυτούς που μιλάνε στην ίδια πνευματική και ψυχική συχνότητα. Ήταν εξαιρετικά τα μηνύματά σας στο live του Σαββάτου, που μου γράφατε τι σας έχει διδάξει το 2020. Θέλω να πω όμως τη φίλη που έκανε αυτό το ερώτημα και εξ αφορμής της και προς τιμήν της κάνουμε αυτό το vlog, ότι όλα εκείνα που γράψανε στα σχόλια οι φίλοι, τα γράψανε μετά που τα βίωσαν. Δεν τα έγραψαν την ώρα που τα βιώνουν, οι περισσότεροι αναφέροντας την πρώτη καραντίνα. Δηλαδή περνάει και ένα χρονικό διάστημα ικανό για να μπορούμε να διαχειριστούμε μια απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια και αν είναι αυτή, και πόσο μάλλον απώλεια αγαπημένων ανθρώπων που φεύγουν άδικα από τη ζωή ή απρόσμενα. Και εγώ σας έχω πει για το 2020, τα λέω τώρα. Δεν θα μπορούσα να τα πω τον Μάιο, δεν θα μπορούσα να τα πω τον Μάρτιο, δεν θα μπορούσα να τα πω τον Γενάρη, δεν θα μπορούσα να τα πω τον Αύγουστο, τα λέω τώρα. Και ίσως σε 6 μήνες μετά από τώρα να λέω θετικά πράγματα και για την παρούσα περίοδο.
Φιλενάδα, έτσι για να σου πω ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, δεν ισχύει πάντοτε. Έχει περιόδους που το ξέρουμε ότι θα είμαστε αδύναμοι. Το καταλαβαίνουμε πως τα υλικά μας που έχουμε για να μαγειρέψουμε είναι λίγα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτά τα λίγα υλικά. Θα αντέξουμε τον εαυτό μας να μην είναι δυνατότερος. Θα αντέξουμε τον εαυτό μας την αδυναμία του. Θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μην είναι καλά. Θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχει τις μαύρες του κάποιες μέρες. Θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας όταν νιώσει λίγο καλύτερα να χαμογελάσει και να αναπνεύσει ελεύθερα. Και θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υπάρχει. Θα αφήσουμε το σώμα μας και τη ψυχή μας, το όλον μας να λειτουργήσει φυσιολογικά. Διαφωνώ με τα ενθαρρυντικά λόγια τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους, που δεν μπορούν στην παρούσα φάση να έχουν την ίδια διαπίστωση. Αν το πει κάποιος από μόνος του για τον εαυτό του, καλώς. Αν πει ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό και πριν ένα χρόνο είχε συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και τώρα έχω βγει δυνατότερη. Εντάξει, okay. Αν μιλήσω και λίγο εμπειρικά, αρχές Μαΐου μου συνέβη και αυτό μου συνέβηκε, ενώ μου έλεγε η λογική μου ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, το συναίσθημά μου ήταν πάρα πολύ βαρύ και το ένιωθα και το έπραξα ότι είχα ανάγκη να πενθήσω. Και πένθησα για μήνες. Και αυτό το πένθος με βοηθάει τώρα, 7,5 μήνες μετά, να μπορώ να πω τώρα, όχι όταν συνέβαινε, ήταν για καλό. Όταν συνέβαινε όμως, δεν ήταν καλό, ήταν δύσκολο. Καλή δύναμη αγάπη μου. Καλή δύναμη σε όλους.